μια συγκοπημένη φόρμα η οποία θα ετοιμαστεί από τον χώρο. Να γίνει μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες δίνοντας έτσι αυτοπεποίθηση στις διοικήσεις των ομοσπονδιών. Παράλληλα, οι διοικήσεις των ομοσπονδιών να ασχολούνται περισσότερο με το περιβόλιο. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται δύσκολα να ασχοληθούν με τη διοίκηση των ομοσπονδιών. Συνεπώς, ανάπτυξη του αθλητικού μας συστήματος. Ο κώδικας χρηστής διακυβέρνησης που ετοίμασε. Ενδεχομένως δεν τηρούν κάποιους κανόνες χρηστής διοίκησης να είναι στην ίδια μοίρα με τους υπόλοιπους. Έχουν ερωτήσεις σας αμέσως και αμέσως μετά την ομιλία και το εκπρόσωπο του Υπουργού, γιατί λόγω έκτακτης υποχρέωσης θα πρέπει να αποχωρήσουν. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη γραφειοκρατία για να μπορέσουν οι ομοσπονδίες να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του αθλήματός τους για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επόμενο μας βήμα είναι η παρουσίαση του αθλητικού νόμου που θα ρυθμίσει όλες τις διαστάσεις και θα αντικαταστήσει τον πεπαλαιωμένο και ελλειπή περικό ανόμο. Η Κύπρος του σήμερα χρειάζεται ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης του αθλητισμού της και θα το φτιάξουμε. Χαιρετισμό στην ημερίδα για παρουσίαση του κώδικα χρηστής διακυβέρνησης που διοργανώνει. Επειδή όμως ως αθλητική κοινότητα μας ενδιαφέρει η πρόοδος και ο εξυγχρονισμός του αθλητισμού, είμαι σίγουρος ότι κάνουμε το σωστό. Στο τέλος της ημέρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας εμπιστεύτηκε τον αθλητισμό του τόπου για να τον πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό θα κάνουμε.